Θέμα χρόνου είναι η εγκατάσταση του αναδόχου για τη συντήρηση του κολυμβητηρίου Μυρών, το οποίο βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Εδώ και 5 περίπου χρόνια είναι κλειστό, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Φεστού, Γιάννη Φασομητάκη. Πριν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση με τις εικόνες συγκατάληψης, το κολυμβητήριο Μυρών αποτελούσε ένα αθλητικό κόσμο στην περιοχή, αλλά και ένα σημαντικό κίνητρο για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό εκατοντάδες παιδιά. Τους προσεχείς μήνες θα πιάσει δουλειά ο εργολάβος εδώ στο κολυμβητήριο Μυρών, το οποίο όπως βλέπετε βρίσκεται σε τραγική κατάσταση και το οποίο θα μεταμορφωθεί για τις ανάγκες των μικρών παιδιών. Έχει δοθεί σε ανάδοχο, θέλει ακόμη μια σχετική γραφειοκρατία. Πιστεύω σε 2-3 μήνες θα τα πει σιγά σιγά και ο εργολάβος και θα δουλέψουμε μέσα. Το καλοκαίρι του 2020 η πισίνα θα ξαναγεμίσει νερό και το κολυμβητήριο θα ανοίξει και πάλι τις πύλες του, εκτιμά ο κύριος Φασομητάκης. Μέχρι και 100 παιδιά μπορώ να φιλοξενήσει. Οπότε έτσι. Σε λίγο κυρία Λευκοξενή εργασίες και χρόνο θυλοποίησης. Του χρόνου, δηλαδή τη νέα σεζόν, το καλοκαίρι που έρχεται, πιστεύω ότι το κολυμβητήριο θα μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά. Την ίδια ώρα καταβάλλονται προσπάθειες ώστε το κολυμβητήριο να σκεπαστεί προκειμένου να λειτουργεί και τον χειμώνα. Δεν μένουμε εκεί. Έχουμε μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αθλητισμού, κύριο Γιαννάκη, να σκεπαστεί και να θερμανθεί η πισίνα. Γιατί το κολυμβητήριο Μυρών μπορεί να δουλέψει 3-4 μήνες το καλοκαίρι. Το χειμώνα δεν μπορεί να δουλέψει. Έτσι. Αν το ζεστάνουμε με πετρέλαια, τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Σε ό,τι αφορά στο κλειστό γυμναστήριο στο Τυμπάκι, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εκτιμά ότι θα ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια, ώστε σε 6 μήνες να εγκατασταθεί ο εργολάβος. Το έχουμε προχωρήσει. Θεωρούμε και αυτό ότι σε 6 μήνες θα είμαστε έτοιμοι να μπει εργολάβος, να εγκατασταθεί εργολάβος και να αρχίσει σιγά σιγά να δουλεύει. Είναι έργο 2.890.000. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε η νεολαία να φύγει από τις καφετέρειες και να πάει να αθληθεί και να ασχοληθεί. Ξέρετε τι θα γλιτώσει. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για μας αυτό.